Εδώ και αιώνες, στο σταυροδρόμι της Δύσης και της Ανατολής και ανάμεσα σε πανίσχυρους πολιτισμούς, η Κύπρος και οι άνθρωποι της δημιουργούν ακατάπαυστα. Ζημιλεύουν τη γη, την πέτρα, το μάρμαρο, τον πολύτιμο χαλκό, το χρυσάφι, το ασίμι. Δέχονται και αφομοιώνουν τις ανταλλαγές και τις πολύτιμες συναλλαγές που μεταφέρουν η θάλασσα και τα καράβια. Το νησί συνεχίζει να δημιουργεί και να χαράσει δρόμους ως γέφυρα επικοινωνίας και συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε σπουδαίους πολιτισμούς. Ο πολιτισμός της Κύπρου υπάρχει εδώ και χιλιετίες. Άφησε αχνάρια ανεξίτηλα, βήματα και αποτυπώματα που βρίσκονται βαθιά χαραγμένα στο παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού. Ο πολιτισμός του νησιού αναγνωρίστηκε, μελετήθηκε, αξιολογήθηκε από τους κορυφαίους και κέρδισε δικαιωματικά τη θέση του ως βασικός πυρήνας του μεσογειακού πολιτισμού, της κοιτίδας του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου. Είναι η ασφαλιστική δικλίδα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι η σύνδεσή μας με το παρελθόν και η εξασφάλιση της ορθής όδευσης προς το μέλλον. Είναι η έκφραση της κοινωνίας και το ουσιαστικότερο εργαλείο της παιδείας. Ένα από τα πολυτιμότερα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που εκθιάζει διαχρονικά τον άνθρωπο και τα έργα του. Αυτό που μένει χαραγμένο στη γη, στην πέτρα, στον πυλό, στον καμβά, στο χαρτί. Ο πολιτισμός είναι η βασικότερη διάσταση της ζωής. But today to see this devastation and the dismantling of the old churches and the old European history is to me shocking. It's so upsetting and it's my heart is full of sorrow. I had to leave a few moments ago. I couldn't see this. It breaks my heart to see that places the people have considered holy are dismantled and vandalized. It's such an awful way. I mean, it doesn't matter what we do today if the solution of the conflict isn't solved first. We have, though, international law on our side. There is a very important international treaty called the Hague Convention, which is was issued in 1954. And it today has about 115-120 member states. I was in the UNESCO board for many years. And of course we could address the problems, we could restore some of the buildings, but if people are still using them over again as barns for their animals, as storage places, if people are vandalizing them, we need protection, first of all. In the case of northern part of Cyprus, as you know, we have very difficulty in intervening directly because the UN cannot. So we can only appeal to Turkey and whatever entities is there, you know, to respect, because these are things that you know, they belong to international civil society. I mean, they have to respect it. Από το 1974, όταν ο τουρκικός στρατός εισέβαλε παράνομα στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το δικαίωμα στον πολιτισμό δεν ισχύει για τους Κύπριους. Στο κατεχόμενο μέρος του νησιού, έχουν κτιστεί πάμπολα τουρκικά τεμένη. Η φυσιογνωμία και η ιστορία της Κύπρου, αυτού του τελευταίου προπυργίου της χριστιανοσύνης, έχει αλλοιωθεί και βιαστεί ασύστολα.
Ο ελληνικός χαρακτήρας και η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση του νησιού έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη καταστροφή στη μακραίωνη και περήφανη ιστορία τους. Σκοπός του παράνομου κατακτητή είναι όχι μόνο να αλλοιώσει τη δημογραφία, αλλά να καταστρέψει και κάθε αναφορά στην ελληνικότητα και την ορθοδοξία που κράτησε το νησί για χρόνια στον παγκόσμιο χάρτη. Ο κυπριακός πολιτισμός έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα από την παρουσία και τις καταστροφές που έχει επιφέρει ο τουρκικός στρατός κατοχής. Εμείς οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να δείξουμε την ταυτότητά μας για να δούμε τους τόπους και τα χωριά μας, τα σπίτια και τις γειτονιές μας. Πληρώνουμε είσοδο για να επισκεφθούμε τους τόπους και τα έργα των προγόνων μας. Τα ονόματα των πανάρχαιων χωριών της Κύπρου είναι αποτυπωμένα με ανεξίτηλο μελάνι στους χάρτες του Μεσαίωνα, στους πορτολάνους, στα ισολάρια. Και όμως, τουρκικές ονομασίες πήραν τη θέση τους. Τα χωριά, οι παραδόσεις, ο πολιτιστικός πλούτος, όλα αφανίστηκαν κάτω από τις μπότες των στρατιωτών. Αρχαιολογικοί χώροι όπως αυτή της Έγκομης, της Αλαμίνας, των Σόλων, του Βουνιού, παλάτια, πολιτείες, έργα ανθρώπων, βρίσκονται σήμερα κάτω από τον τουρκικό στρατό κατοχής, με συνέπειες μη αναστρέψιμες για την ύπαρξη και τη φυσική τους επιβίωση. Μουσεία λαιλατήθηκαν, συλλογές μοσχοπουλήθηκαν. Διεθνείς συμβάσεις διέπουν αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται σε χώρους που βρίσκονται κάτω από στρατιωτική κατοχή. Παρόλα αυτά, παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές συνεχίζουν να γίνονται σε χώρους που βρίσκονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του νόμιμου κράτους, όπως η Σαλαμίνα, η Έγκομη, η Σόλη. Ευρήματα φεύγουν στο εξωτερικό. Διαταράσσεται η συνέχεια του πολιτισμού μας χωρίς να υπάρχουν συνέπειες και καταδίκες. Πολύτιμα δείγματα του κυπριακού πολιτισμού βρέθηκαν στις αγορές της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Θησαυροί από έργα τέχνης της κυπριακής αρχαιότητας, ανεκτήμητης αξίας βυζαντινές εικόνες και ψηφιδωτά, χειρόγραφα, πίνακες, βιβλία, πωλήθηκαν. Ενώ το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου παρακολουθεί με απάθεια την τεράστια κλοπή και την απάτη που γινόταν και γίνεται ακόμη σε βάρος ενός πολιτισμού. ...575 μοναστήρια, εκκλησίες και εξοκλήσια βρίσκονται όμοιροι στα κατεχόμενα από τον τουρκικό στρατό κατοχής εδάφη μας.
Εκκλησίες που ανήκουν στην Ορθόδοξη, Καθολική, Αγγλικανική, Μαρονιτική και Αρμενική πίστη, χώροι χριστιανικής προσευχής και λατρείας. Οι περισσότερες σε άθλια κατάσταση, αποθήκες, ορνηθώνες, σκουπιδότοποι, ορθάνυχτες στη βορά των ανέμων και της βροχής. Δεν επιτρέπεται η Θεία Λειτουργία στις εκκλησίες που βρίσκονται στα κατεχόμενα εδάφη. Μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο επιτρέπεται η τέλεση της Θείας Λειτουργίας και αυτή με δυσκολίες με το κατοχικό καθεστώς. Δεν μπορούν οι πιστοί να προσευχηθούν. Δεν μπορούν να εξασκήσουν αυτό το πανάρχιο και βασικό ανθρώπινο δικαίωμά τους. Από το 1974 έχουν καταστραφεί παντελώς, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη του πολιτισμού 19 εκκλησίες και τσουκλήσια, 10 στην επαρχία Κερίνιας και 9 στην επαρχία Μοχώστου. 100 εκκλησίες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, με άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης. 85 εκκλησίες έχουν μετατραπεί σε τζαμιά, 8 στην επαρχία Λευκωσίας, 23 στην επαρχία Κερίνιας, 43 στην επαρχία Αμοχώστου και 11 στην επαρχία Μόρφου. Παρ' όλα αυτά, η Κυπριακή Δημοκρατία έδειξε το σεβασμό της στα ιερά τεμένη των μουσουλμάνων στο νησί. Συντήρησε τον ιερό χώρο του Χαλά Σουλτάν Τεκέ, ενώ έδωσε στους μουσουλμάνους της Λευκωσίας τον ιερό ναό της Αγίας Μαρίας των Αυγουστίνων, που μετατράπηκε σε τζαμί το 1570 και ανήκει στο τμήμα αρχαιοτήτων της Κύπρου, για να εκτελούν τα δικά τους θρησκευτικά καθήκοντα. Εδώ και 37 χρόνια, η νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ζητά τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της πολιτισμένης ανθρωπότητας για να σώσει τα μνημεία της. See, for us, heritage is not political. Because for us, of course, you know, heritage is an expression of culture, an expression of human society, human history, and so on. So we, for us, it's normal to see heritage as a common. Τον 21ο αιώνα, ένας πανάρχαιος πολιτισμός στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε κίνδυνο αφανισμού από το παράνομο στρατιωτικό καθεστώς της Τουρκίας. Η διάσωση αυτού του πολιτισμού είναι καθήκον όλων.